αίσθηση έχουν προκαλέσει τα όσα αποκαλύφθηκαν για την τραγωδία στα Τέμπη στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Τα κενά, οι παραλήψεις και οι αστοχίες τέθηκαν επιτάπητος με πραγματογνώμονες οι οποίοι επιχείρησαν να φωτίσουν σκοτεινές πτυχές του φρικτού δυστυχήματος. Ο Παναγιώτης Γερογλής ξεκαθάρισε πως κατέρευσε το αφήγημα περί λαθρέμπορου και πως ήταν απαραίτητο να μπαζωθεί ο χώρος για να μετακινηθούν βαγόνια. Ένιωσα μια ικανοποίηση που το τελευταίο αφήγημα περί ενός λαθρέμπορου έσβησε πάρα αυτά, να το πω έτσι. Την ίδια ημέρα που προσπάθησε να ανεβεί αυτό το αφήγημα, από όπου ακούστηκε, βλέπω ότι δεν έτυχε καμία συνέχεια. Όπως έχουμε καταρρύψει επανειλημμένα και τα αφήγηματα, ότι ήταν απαραίτητο να μπαζωθεί ο χώρος για να μετακινηθούν τα βαγόνια κλπ. Κλπ. Μα προηγήθηκε η απομάκρυνση των βαγονιών χωρίς καμία διεθνή πρακτική, χωρίς καμία καταγραφή, χωρίς καμία βιντεοσκόπηση, χωρίς κανένα σχεδιάγραμμα, και εν συνεχεία ακολούθησε η πλήρης ισοπαίδωση και το μπάζωμα του χώρου. Στο μικροσκόπιο και βιντεοληπτικό υλικό, ενώ σύμφωνα με ειδικούς, η φωτιά προκλήθηκε από έκκληση αερίου από υλικό το οποίο βρισκόταν αποθηκευμένο υποπίεση, ενώ παράλληλα εκτιμάται πως οι μισοί θάνατοι προήλθαν από την πυρκαγιά και τις συνέπειές της. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι αυτό που είπαμε και με τον κύριο Κουρτσάκη, ότι κάτι καίγεται εκεί πέρα, το οποίο έχει προκαλέσει, η φωτιά έχει προκληθεί από έκκληση αερίου, το οποίο πρέπει να ευρίσκεται, να παρήχθει από κάποιο υλικό το οποίο ευρίσκεται υποπίεση συσκευασμένο. Θα έλεγα και το εκτιμώ βάσιμα ότι οι μισοί τουλάχιστον θάνατοι προήλθαν από αυτό το γεγονός, την πυρκαγιά ή τις συνέπειες της πυρκαγιάς. Επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας τοποθετήθηκαν στην εκπομπή, καταγγέλλοντας ένα σκηνικό συγκάλυψης και ζητούν δικαίωση για τις 57 ψυχές που χάθηκαν. Και το μόνο που μας μένει στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι αυτά γίνονται για έναν και συγκεκριμένο λόγο. Υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο και όλοι πέσανε πάνω να συγκαλύψουν την παρανομία αυτήν. Δηλώνω πολύ δημόσια ότι υπάρχει μια τεράστια συγκάλυψη από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δεν είναι μόνο όσα δεν έγιναν ή όσα πήγαν λάθος και τελέστηκε αυτό το έγκλημα. Είναι όλη στάση μετά. Ένα χρόνο μετά την τραγωδία που αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της χώρας, ερωτηματικό παραμένει ο αριθμός των βαγονιών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καθώς φωτογραφικό υλικό από πραγματογνώμονες αποτυπώνει 14, τη στιγμή που οι πυροσβεστικοί για Hellenic Train δηλώνουν επισήμως 13. Τι γίνεται εδώ, πραγματογνώμες να τα βγάζουν φωτογραφικά 14, οι κινήσεις εταιρείες να περιγράφουν 14, αλλά να αναφέρονται 13. Το έχετε υπόψη σας? Ναι, ναι. Έτσι προκύπτει από τα έγγραφα. Ακούστε όμως, το θέμα είναι ότι εδώ όλα έχουν πάει πολύ αντίθετα από όσα περιγράφει ο νόμος και επομένως δεν πρέπει να μας κάνουν εντύπωση όσα διαπιστώνουμε. Αυτό εδώ είναι η βασική δουλειά των πραγματονομών. Γι' αυτό πρέπει να μείνει απείραχτος ο χώρος. Είναι, αν διαβάσει κανείς την έκθεση των πραγματογνωμόνων, την πρώτη μέρα δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Μπροστά τους ήδη περιγράφουν ότι μπροστά τους μεταφέρονται τα συντρίμια. Ήδη το λένε.